Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Ακόμη πιο αυστηρά πρόστιμα ζητούν οι αγροτικοί φορείς με φόντο την πάταξη του φαινομένου των ελληνοποιήσεων φρέσκου γάλακτος από γειτονικές χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Οι κυρώσεις μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 1 εκατομμύριο ευρώ για όλους όσοι βαφτίζουν ελληνικό το εισαγόμενο φρέσκο γάλα. Χειμερινό αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα το βράδυ μέχρι και το τέλος του μήνα. Μάλιστα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στην Κρήτη. Πληκτρολογήστε neakriti.gr και διαβάστε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού για κάθε περιφερειακή ενότητα του νησιού. Όμως στην Κρήτη υπάρχει ένα ολόκληρο χωριό στο οποίο δεν θα βρει κανείς κανένα τασάκι, καμία γόπα, κανέναν καπνιστή. Πρόκειται για το χωριό Σκοτεινό του Δήμου Χερσονήσου που εδώ και 40 ολόκληρα χρόνια ακολουθεί το δικό του αντικαπνιστικό άγραφο νόμο. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο πληκτρολογήστε neakriti.gr από το κινητό, τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σας. neakriti.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.